Το Κομμουνιστικό Κόμμα εξ αρχής θα θέλαμε να πούμε ότι υποστηρίζει, παράλληλα διεκδικεί, τον εμβολιασμό, τον καθολικό εμβολιασμό του πληθυσμού, σύμφωνα με τα επιστημονικά κριτήρια που τίθεται, και το θεωρούμε αυτό ως δικαίωμα, ανάγκη για την προστασία προκειμένου από τον κορονοϊό και γενικότερα φυσικά σε ό,τι αφορά τους εμβολιασμούς. Και παράλληλα το συνδυασμό όλων των απαραίτητων μέτρων πρόληψης, όπως επίσης υποστηρίζουμε την ιδιαίτερη βαρύτητα που έχει ο εμβολιασμός των υγειονομικών, όλων των εργαζομένων, στις μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας για την προστασία αφενός μεν των ίδιων, αλλά αφετέρου των περιθαλπόμενων. Όπως επίσης και το θετικό συμβολισμό που έχει ο εμβολιασμός προς τον υπόλοιπο αυτού των υγειονομικών, προς τον υπόλοιπο πληθυσμό. Παράλληλα, θεωρούμε ότι το σημαντικό όπλο των εμβολίων απαιτεί ουσιαστική παράλληλα, ακόμα και προσωποποιημένη ενημέρωση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν δικαιολογίες, φοβίες, ερωτήματα κλπ. Και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί αυτό να υποκαταστήσει φυσικά όλα τα άλλα προληπτικά μέτρα τα οποία χρειάζονται να πάρθουν, αλλά και παράλληλα τις σοβαρές, δεν μπορούν να υποκαταστήσουν, να υποκαταστήσουν ο εμβολιασμός τις σοβαρές ελλείψεις του δημόσιου συστήματος υγείας, ζητήματα για τα οποία η κυβέρνηση για όλα αυτά δεν πήρε μέτρα. Αντίθετα με τα διοικητικά μέτρα για την αναστολή εργασίας των ανεμβολίας των εργαζομένων στους χώρους υγείας πρόνοιας, αλλά και των χρηματικών ποινών στους ανεμβολίας τους άνω των 60 ετών, επιχείρησε να στοχοποιήσει το τμήμα αυτό του πληθυσμού ως υπαίτιο στην ουσία της διάδοσης του κορονοϊού, ενισχύοντας όμως τον κοινωνικό αυτοματισμό, συσκοτίζοντας τις βασικές και ουσιαστικές ευθύνες της πολιτικής της κυβέρνησης. Και εξάλλου, με τα νέα επιστημονικά δεδομένα, όπου η μετάδοση του κορονοϊού γίνεται και από αυτούς που είναι πλήρως εμβολιασμένοι, η επιμονή της κυβέρνησης στη διατήρηση των παραπάνω μέτρων της αναστολής αποδεικνύει, κατά τη γνώμη μας, ότι εντάσσονται σε ένα ευρύτερο αντιλαϊκό σχεδιασμό, την ίδια ώρα που από το Σεπτέμβριο έχει αφαιρέσει από τα ήδη υποστελεχωμένα νοσοκομεία και κέντρα υγείας πάνω από 4.500 υγειονομικούς με το μέτρο της αναστολής και άλλους εργαζόμενους, χωρίς να υπάρχει ο λόγος που επικαλείται περί ελέγχου της πανδημίας. Και φυσικά πιθανό είναι η απόλυσή τους και σε καμία περίπτωση και σε κάθε περίπτωση η δημιουργία τεχνητής επιδείνωσης λόγω έλλειψης προσωπικού, προκειμένου να εδραιωθεί ως ανάγκη πιο η είσοδος των ιδιωτών στις δημόσιες μονάδες υγείας που ακούμε τώρα το τελευταίο διάστημα συχνά πυκνά να εξαγγέλλεται από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο. Τα ερωτήματα. Να επανέλθουν άμεσα στην εργασία τους όλοι οι εργαζόμενοι που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας, με την πραγματοποίηση των αναγκαίων σε συχνότητα προληπτικό τεστ και ουσιαστική προσωποποιημένη συζήτηση προκειμένου να εμβολιαστούν. Δεύτερον, να καταβληθεί το τμήμα της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης που αντιστοιχεί στο χρόνο εργασίας τους πριν τεθούν σε αναστολή εργασίας. Να ρυθμιστεί παράλληλα ο χρόνος της αναστολής εργασίας τους, να αναγνωριστεί δηλαδή ως συντάξιμος χρόνος το διάστημα αναστολής. Και τέταρτον, να καταργηθεί και να μην εφαρμοστεί το μέτρο της οικονομικής ποινής τους ανεμβολίας τους άνω των 60 ετών. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο για την πρωτολογία. Κύριε Λαμπρούλη, θέτετε δύο θέματα στα διοικητικά. Το ένα είναι το σκέλος των υγειονομικών που θα αναφερθώ εκτενέστατα και το δεύτερο είναι το σκέλος λοιπόν διοικητικών αναφορικά και με το ποσό το οποίο πληρώνεται 100 ευρώ ανά μήνα για όσους άνω των 61 εμβολιαστεί. Ξεκινώ από αυτό και σας αναφέρω ότι πριν εφαρμοστούν τα μέτρα της υποχρεωτικότητας, είτε αυτά ήταν του υγειονομικού προσωπικού, είτε συνολικά, και όταν λέμε υποχρεωτικότητα αναφερόμαστε περιορισμοί ως προς την πρόσβαση σε χώρους, να λογίζεται κάποιος ανεμβολίαστος εάν δεν έχει κάνει την αναμνηστική δόση, να υπάρχουν περιορισμοί σε χώρους διασκέδασης και η δραστηριότητα στα απολύτως απαραίτητα, καθώς επίσης και το σκέλος της μείωσης του χρόνου του 9 μήνου στο 7 μήνο για να γίνει αναμνηστική δόση, αλλά και τα 100 ευρώ στις ηλικίες άνω των 60, οδήγησαν
στο 67% που ήμασταν στον ενήλικο πληθυσμό, σήμερα με πρώτη δόση να είμαστε στο 84-85%, πάνω πια από τον ευρωπαϊκό μεσόρο με πρώτη δόση, και σε ολοκληρωμένο εμβολιασμό άνω του 81% στον ευρωπαϊκό μεσόρο, στον δε γενικό πληθυσμό από το 55% που ήμασταν έχουμε φτάσει στο 72% που είναι ο ευρωπαϊκός μέσος όρος. Αυτό λοιπόν έγινε, ναι, και με μέτρα υποχρεωτικότητας. Και ειδικά για τους άνω των 60 που λέτε, από τους κοντά 600.000 συμπολίτες μας, 550.000 συμπολίτες μας που ήταν ανεμβολίαστοι, λόγω της υποχρεωτικότητας οι μισοί από αυτούς εμβολιάστηκαν και αυτοί προστάτευσαν τον εαυτό τους. Διότι όλα τα στοιχεία μας δείχνουν ότι και οι θάνατοι και οι βαριές νοσήσεις αφορούσαν κατά βάση ανεμβολία στο πληθυσμό. Ακόμα και τα χθεσινά, αν δείτε στοιχεία των διασωληνωμένων, θα δείτε ότι σε ποσοστό 75% είναι ανεμβολιαστοί. Προσέξτε, όταν ο γενικός πληθυσμός έχει φτάσει στο 85%, πάλι το 75% είναι ανεμβολιαστοί και κυρίως είναι κατηγορίες συνανθρώπων μας άνω των 60 ετών. Άρα, τα μέτρα της υποχρεωτικότητας είχανε αποτέλεσμα. Και ήταν κάτι το οποίο δεν στηρίχθηκε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά ο αριθμός έφτασε στον ευρωπαϊκό μεσόρο και έχουν προστατευτεί οι συμπολίτες μας. Στο κομμάτι των υγειονομικών, και στη δευτερολογία μου θα είμαι απόλυτα εκνές, κύριε Λαμπρούλη, σε όλα όσα λέτε, για να σας πω από τώρα, η απάντηση είναι όχι. Δεν θα συμβεί τίποτα από όλα όσα λέτε. Ούτε θα επιστρέψουν στην εργασία τους αν δεν είναι εμβολιασμένοι, ούτε θα τεθεί θέμα αν πρέπει να πάρουν αναλογικά χρήματα αυτά τα οποία αναφέρετε, ούτε θα αναγνωριστεί ο χρόνος τους. Θα σας πω ακριβώς το τι θα κάνουμε στη δευτερολογία, όμως με έναν ξεκάθαρο τρόπο λέμε ότι έχουν την επιλογή να μην εμβολιαστούν, αλλά αυτή η επιλογή, με συγχωρείτε, δεν είναι υποχρεωμένη να τη δεχτεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας και η Πολιτεία. Είναι μια επιλογή την οποία κάνουν. Οι ίδιοι επιλέγουν να μην παρέχουν υπηρεσίες αφού δεν πάνε να εμβολιαστούν. Οι ίδιοι αναλαμβάνουν τις συνέπειες. Και στη δευτερολογία μου θα σας πω με σαφήνεια ποιος είναι ο σχεδιασμός για τους συγκεκριμένους ανθρώπους, πόσο είναι ο αριθμός που έχει μείνει και κατά βάση και τελικά να αποφασίσουμε εδώ πέρα αν θέλουμε το υγειονομικό προσωπικό να είναι εμβολιασμένο ή να μην είναι. Διότι όταν λέμε ότι το υγειονομικό προσωπικό θέλουμε να είναι εμβολιασμένο, αυτός που δεν εμβολιάζεται θα πρέπει να έχει κάποιες κυρώσεις. Και η κύρωση δεν μπορεί να είναι να κάνει ένα τεστ και να επανέρχεται, διότι ακριβώς είναι ιατρικό, νοσηλευτικό και προσωπικό το οποίο βρίσκεται σε πολύ ευάλωτους χώρους. Στη δευτερολογία μου θα σας πω ακριβώς ποια είναι η εισήγηση και του Υπουργείου Υγείας και τι θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα με αυτούς που θα επιλέξουν να παραμείνουν ανεμβολίαστοι. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Λαμπρούλη, ορίστε. Έχετε την. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην ουσία ο Υπουργός από την πρωτολογία του, εντάξει, θα περιμένουμε να ακούσουμε και στη δευτερολογία του την απάντησή του στον πυρήνα του ερωτήματος, τι θα συμβεί δηλαδή με τους υγειονομικούς που έχουν τεθεί σε αναστολή. Στην ουσία επιβεβαίωσε αυτό το οποίο εφάρμοσε η κυβέρνηση, το Υπουργείο Υγείας, πριν την εφαρμογή της υποχρεωτικότητας, αλλά και μετά με την ψήφιση του μέτρου της υποχρεωτικότητας και της αναστολής των υγειονομικών, που ανακηρύσσοντας δηλαδή στην πράξη τα εμβόλια ως αποκλειστικό μέσο αντιμετώπισης της πανδημίας και μάλιστα, όπως υπόθηκε και προηγουμένως από τον Υπουργό, όπως υπόθηκε όλο το προηγούμενο διάστημα και αν θέλετε και από την αρχή της πανδημίας, ως ατομική ευθύνη, χωρίς φυσικά την αναγκαία κρατική στήριξη, στην ενημέρωση, στην εξασφάλιση δημόσιων υποδομών και προσωπικό. Απόδειξη εξάλλου είναι η τεράστια καθυστέρηση του εμβολιασμού ανθρώπων, ακόμα και σήμερα που μιλάμε, που δεν μπορούν να μετακινηθούν και φυσικά ένα μεγάλο μέρος αυτών μένει ανεμβολίαστο. Έτσι, οι παλινοδίες και η αντιφατικότητα των μέτρων της κυβέρνησης, η ατομική ευθύνη των ανθρώπων να διαγνώσουν προβλήματα υγείας παράλληλα και να απευθυνθούν στον επιτιθέμενο γιατρό τους, η αναπάντητη από τους κρατικούς φορείς προβολή από μερίδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης αντιεπιστημονικών και ανορθολογικών απόψεων, που σε μεγάλο βαθμό αντανακλούσαν τον πόλεμο μεταξύ φαρμακευτικών επιχειρήσεων για τη μερίδα της αγοράς, όχι μόνο αναπαρήγαγαν τις επιφυλάξεις, έδιναν χώρο σε σκοταδιστικές και αντιεμβολιαστικές απόψεις. Και ακριβώς η κυβέρνηση, αντί να προχωρήσει, το είχαμε επισημάνει από τότε, αν θέλετε, από πέρυσι ακόμα, όταν γινόταν και η συζήτηση, αν θέλετε, η συζήτηση για την ψήφιση της τροπολογίας για την υποχρεωτικότητα,
Δεν προχώρησε στοχευμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τον εμβολιασμό. Δεν υπήρξε καμία τέτοια κατεύθυνση. Αντίθετα, τι έγινε. Οι κυβερνητικές παλινοδίες, ξεχύλωμα των υγειονομικών πρωτοκόλων για τις ανάγκες των τουριστικών ομίλων, αντιεπιστημονική παραφιλολογία εκ μέρους της ίδιας της κυβέρνησης, επιστημονικοφανή επιχειρήματα κυβερνητικών παραγόντων που εμφανίζονταν και εμφανίζονται τώρα πιο άρια πλέον ως έγκριτοι επιστήμονες για να δικαιολογούν τι προηλυμένες κυβερνητικές αποφάσεις. Η μετατροπή μιας επιστημονικής κατάκτησης αντίστοιχα όπως το εμβόλιο σε προϊόν συναλλαγής και εξαγοράς. Αυτό έγινε και αυτό γίνεται και αυτό το συνεχίζεται. Αυτές είναι οι αιτίες λοιπόν για τους φόβους, τις επιφυλάξεις όσων δεν είναι αρνητές ή ανορθολογιστές. Και φυσικά αυτά ρίχνουν νερό στο μήλο του ανορθολογισμού των θεωριών συνωμοσίας και φυσικά αποτελεί και ένα βολικό αντίπαλο της κυβέρνησης για να επεμπολίσει τις δικές της πολιτικές ευθύνες στα ζητήματα της δημόσιας υγείας, στο σύνολό τους, τώρα να μην τα αναφέρουμε. Όπως επίσης, μην ξεχνάμε, και το έχουμε επισημάνει αυτό τότε, πέρυσι δηλαδή, ότι η κυβέρνηση έγραψε στα παλαιά των υποδημάτων της ακόμα και τις συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Βιοειθικής για εκστρατείες, αυτό έλεγε συγκεκριμένα, εκστρατείες στοχευμένης ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για εκούσιο εμβολιασμό προσαρμοσμένες σε κάθε επαγγελματική ομάδα, οι οποίες θα βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία που επικαιροποιούνται συνεχώς, με προϋπόθεση την προηγούμενη κατανόηση των φόβων και των γενικότερων αντιλήψεων που υπάρχουν στην κοινωνία μας, σε ομάδες εργαζομένων, θέλετε, κτλ. Καμία φωνή βόδος. Δεν συμπερίληφθη τίποτα από όλα αυτά που πρότεινε ακόμα και η Εθνική Επιτροπή Βιοειθικής, που κατά τα άλλα η κυβέρνηση την αξιοποιεί κατά το δοκούν προφανώς. Εμείς λέμε και τα στοιχεία το δείχνουν όλοι οι νοσοκομιακοί γιατροί. Το σύνολο, η πλειοψηφία του υπόλοιπου υγειονομικού προσωπικού είναι εμβολιασμένη, είτε άλλοι πλέον έχουν ανοσία, λόγω του έχουν νοσήσει. Άρα λοιπόν, το μέτρο της αναστολής, ακόμα και το αριθμού των υγειονομικών που βρίσκονται σε αναστολή, θα πρέπει να αρθεί οι εργαζόμενοι να γυρίσουν στις δουλειές τους, στα νοσοκομεία, στις μονάδες υγείας, με τα απαραίτητα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται σε ό,τι αφορά τα τεστ, ατομικά μέτρα προστασίας και συγκεκριμένος εργασιακός χώρος ενδεχομένως, εκεί όπου χρειάζεται δηλαδή, προκειμένου να μην δημιουργούνται ζητήματα με τον νόσησης ενδεχομένως με τον COVID. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Θα ξεκινήσω από τα γενικά τα οποία είπατε. Τι έγινε στον εμβολιασμό? Εκστρατεία έγινε, κατηγορηθήκαμε και γι' αυτό. Και έγινε δύο φορές. Και στην πρώτη φάση έγινε εκστρατεία και το τελευταίο εξάμεινο έχει γίνει στοχευμένη εκστρατεία σε γυναίκες που είναι εγκύους, σε ανθρώπους οι οποίοι είναι άνω των 60 ετών, με επιστήμονες που βγαίνουν και μιλάνε και λένε τα ωφέλη του εμβολίου. Με εκστρατεία παράλληλα δείξαμε όλα τα στοιχεία για να δούμε τους σκληρούς δείχτες και να δούμε πώς η επιλογή και πώς παρασύρουν κάποιους τους συνανθρώπους μας να μην εμβολιάζονται έχουν οδηγήσει δυστυχώς στο να βρίσκονται συνάνθρωποι μας στις κλίνες εντατικής θεραπείας που θα μπορούσε να έχει αποφευθεί αν είχαν εμβολιαστεί. Αντίστοιχως, η κυβέρνηση τα εμβόλια που λέτε διασφαλίσαμε για όλον τον πληθυσμό χωρίς να χρειάζεται να πάει ο πληθυσμός με ένα απλό μήνυμα, να μην χρειάζεται να κάνει τίποτα, να πάει να εμβολιαστεί. Αυτό που λέτε για κατοίκον έχει καλυφθεί άνω του 90% οι αιτήσεις που υπάρχουν. Και όσο μειώνεται η ανάγκη για περαιτέρω εμβολιασμό, γιατί και στην αναμνηστική δόση είμαστε σε πολύ υψηλό επίπεδο, απελευθερώνονται κλιμάκια και αυξάνεται αυτό. Κάθε μέρα ικανοποιούνται αιτήσεις οι οποίες έρχονται. Έρχομαι τώρα στο θέμα των υγειονομικών. Στο θέμα των υγειονομικών υπάρχει μια ιδιαιτερότητα που, με συγχωρείτε, εδώ πέρα πρέπει να απαντήσουμε με σαφήνεια. Αφενός έχουμε το κομμάτι της πανδημίας. Άρα, για όσο καιρό διαρκεί η πανδημία, αυτή είναι, αν θέλετε, η πιο απλή λύση. Για όσο καιρό η πανδημία διαρκεί, δεν τίθεται θέμα επιστροφής τους. Δεν τίθεται θέμα επιστροφής τους. Όπως δίνουμε παρατάσεις στο επικουρικό προσωπικό ακριβώς γιατί υπάρχει πανδημία, δεν θα επιστρέψουν αυτοί οι οποίοι δεν εμβολιάζονται. Η θέση όμως του Υπουργού Υγείας, που την έχω εκφράσει και την έχω εισηγηθεί στην κυβέρνηση και είναι θέση του Υπουργού Υγείας, είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν θα εμβολιαστούν δεν πρέπει να παραμείνουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Και ήδη, κύριε Λαμπρούλη, επεξεργαζόμαστε διάταξη με τη λήξη στις 31 Μαρτίου. Δύο πράγματα θα γίνουν. Ή θα παραταθεί η αναστολή για όσο διαρκεί η πανδημία, ή διαφορετικά επεξεργαζόμαστε διάταξη η οποία θα έχει ως τυπικό προσόν για να παρέχει υπηρεσίες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας τον εμβολιασμό και συνεπώς όποιος δεν εμβολιάζεται δεν θα παραμείνει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και οι θέσεις οι οποίες θα αδειάσουν θα προκηρυχθούν για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται τώρα ως επικουρικοί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δεν είναι ρυψάσπιδες, βρίσκονται στη μάχη με έναν αλτρουισμό απέναντι στην κοινωνία και έχουν εμβολιαστεί και παρέχουν τις υπηρεσίες τους και είναι δίπλα στο συμπολίτη. Διότι κάποιος ο οποίος αρνείται την επιστήμη, αρνείται το lege artis, αυτό που λέμε εμείς οι νομικοί και το γνωρίζετε εσείς οι ιατροί, ότι πρέπει να λειτουργούμε σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης. Και όταν λοιπόν οι κανόνες της ιατρικής επιστήμης αναφέρονται ότι για την αντιμετώπιση της πανδημίας πρέπει να υπάρχει εμβολιασμός, αυτός λοιπόν που αρνείται να λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες της ιατρικής επιστήμης, ασχέτως πανδημίας, είναι κατά της επιστήμης που καλείται να υπηρετήσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και εμείς λοιπόν εδώ πέρα είμαστε ξεκάθαροι. Εάν ακολουθηθεί μια θέση που έχει να κάνει με τις αναστολές, αυτές θα παρατείνονται όσο είναι πανδημία. Όμως η επεξεργασία που γίνεται τώρα με διάταξη είναι η θέση ότι όποιος αρνείται την επιστήμη δεν μπορεί να παρέχει υπηρεσίες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και είναι απολύτως δική του επιλογή, διότι ο ίδιος μπορεί να πάει να εμβολιαστεί και να επιστρέψει αμέσως. Αρνούμενος την επιστήμη του, δεν θα εκβιάζεται η πολιτεία. Η πολιτεία θέλει αυτοί που παρέχουν υπηρεσίες στους Έλληνες πολίτες να σέβονται την επιστήμη τους, να λειτουργούν με γνώμονα την επιστήμη τους, να μην λειτουργούν με αντιεπιστημονικές μεθόδους. Εάν κάποιος επιλέγει να έχει στην ιατρική επιστήμη και στην νοσηλευτική αντιεπιστημονικές μεθόδους, δεν μπορεί να παρέχει υπηρεσίες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και μόλις είμαστε έτοιμοι, θα παρουσιάσουμε ακριβώς όλο το πλαίσιο που θα λειτουργήσει.